26 του μηνός είμαστε σε αυτό το περιορισμό. Χρειάζεται κάποιος να μας περιορίσει. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε μυαλό. 29 πήγαμε και δώσαμε δείγμα το απόγευμα σε Γαλλίδια και την Κυριακή την άλλη μέρα, 11.30 το βράδυ, μας είπαν ότι είμαστε θετικοί. Όπως και να έχει, είναι σοκαριστικό. Η πρώτη φορά που τα ακούς, αλλάζει όλο το σκεπτικό σου και λες τι μέλη γενέστε τώρα. Και πάντα σκέφτεσαι το κακό, το χειρότερο. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Παρέα με τη γυναίκα μου λοιπόν, δεδομένη εδώ, κάναμε τα προγράμματά μας, ρωτήσαμε τους γιατρούς μας, πήραμε την κατάλληλη αγωγή, κλειδωθήκαμε με υπομονή, επιμονή. Οι φίλοι μας φέρνανε το φαΐ απ' έξω, που τη ζητάγαμε, ήταν δίπλα μας, τους ευχαριστούμε. Και όλα είναι δεν καλώς, βάσει του πρωτόκολλου. Αύριο μεθαύριο είμαστε έξω. Απλώς υπάρχει. Ο κορονοϊός υπάρχει. Χτυπάει όποιον θέλει, δεν κάνει διακρίσεις, δεν τον νοιάζει. Είναι τυφλός. Δεν τον νοιάζει αν έχεις μπράτσα, αν είσαι λεφτά, αν είσαι ωραίος, αν είσαι άσχημος. Τίποτα από όλα αυτά δεν τον νοιάζει. Είναι αδιάφορος. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας, είναι αόρατος, ύπουλος, εχθρικός, ελεηνός, κάνει μεγάλες ζημιές, δεν τον νοιάζει. Οπότε, σκεφτείτε το καλά, βρήκε εμένα. Βέβαια και εγώ ήμουν εκτεθειμένος έξω. Έχω αλλάξει τελείως τώρα. Προφυλαχτείτε παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν σας λέω και σας τρομάξω. Δεν τρομάζω τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που τη βιώνω. Την καλημέρα μου. Και υγεία σε όλους. Ευχή ως δουλούς.